Οι Βρυξέλλες καλούν την Apple να πληρώσει πρόστιμο ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διανομή εφαρμογών ροής μουσικής. Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι η Apple έχει αποκλείσει τους χρήστες του App Store της από μετάβαση σε φθηνότερες εναλλακτικές συνδρομές μουσικής. Ύστερα από μια τετραετή έρευνα που ξεκίνησε μετά την υποβολή καταγγελίας από τη σουηδική εταιρεία Spotify το 2019. Αυτό είναι παράνομο και έχει επηρεάσει εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές. Δεν ήταν σε θέση να κάνουν ελεύθερη επιλογή για το πού, πώς και σε ποιες τιμές θα αγοράσουν συνδρομές ροής μουσικής. Είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο στην Apple και η τρίτη μεγαλύτερη αντιμονοπωλιακή εισφορά που έχει εκδώσει ποτέ. Η κίνηση είναι μέρος του σχεδίου των Βρυξελών να χαλιναγωγήσει την εξουσία των εταιριών Big Tech που καταχρώνται την κυριαρχία του στην αγορά βάσει του Digital Markets Act που τίθεται σε ισχύ αυτή την εβδομάδα. Η Κομισιόν λέει ότι η ανάληψη ευθύνης της Big Tech θα βοηθήσει τις μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν. Η σημερινή απόφαση δείχνει ότι ο νόμος περί ανταγωνισμού εξακολουθεί να παρέχει μια πολύ ισχυρή βάση για την αντιμετώπιση παράνομων εταιριών από εταιρείες όπως η Apple προς όφελος των καταναλωτών και θα συνεργαστεί με το DMA για να διασφαλιστεί ότι οι ψηφιακές αγορές λειτουργούν, ότι πράγματι προσφέρουν στους πολίτες. Παρόμοια πρόστιμα κατά της Google αυτή τη στιγμή εξετάζονται από τα δικαστήρια. Η Apple είπε επίσης ότι θα αμφισβητήσει την απόφαση και ισχυρίζεται ότι η ιστορία επιτυχίας του Spotify ως η μεγαλύτερη εφαρμογή ροής μουσικής στον κόσμο οφείλεται εν μέρη στην υποστήριξη που έχει λάβει από την Apple και το App Store της.